Και μόνον, αγαπητοί μου, αν μελετούσαμε και εμβαθύναμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που γίνεται λόγος για έναν δαιμονισμένο και διακρίναμε τα χαρακτηριστικά του που ρούχα δεν φορούσε, σε σπίτι δεν έμενε παρά μόνο στα μνήματα, τον αλυσόδεναν και έσπαζε τις αλυσίδες και γύριζε στα βουνά αυτοτραυματιζόμενος με τις πέτρες. Ποτέ δεν θα δημιουργούσαμε προϋποθέσεις για να μας κυριεύσουν οι δαίμονες. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ο δαιμονισμένος συνήντησε τον Κύριον μετά την απόβασή του από το πλοιάριον, του φώναξε με πολύ μεγάλη και αγρία φωνή: «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέομαι σου, μη με βασανίσεις». Δηλαδή, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, Υιέ του Θεού του Υψίστου; Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις. Και όταν ο Κύριος ρώτησε «Τι σοι όνομα εστί, ποιο είναι το όνομά σου», αυτός απήντησε «Λεγεών», δηλαδή σύνταγμα ρωμαϊκών, 6.000 είχε το ρωμαϊκό σύνταγμα. Ότι δαιμόνια, γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν. Είχε πολλά δαιμόνια. Αλλά, αγαπητοί μου, ας προσεγγίσουμε σε αυτόν τον πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Είναι φρικτή πραγματικότης ο δαιμονισμός. Και δαιμονισμός σημαίνει κατάληψη ή της ψυχής του ανθρώπου ή του σώματος του ανθρώπου ή και των δύο, από τον δαίμονα ή τους δαίμονας. Και όταν γίνεται κατάληψη της ψυχής, είναι κάτι που το έχω δει σε άνθρωπο, τότε έχουμε παραμερισμό του ανθρωπίνου εγώ, δηλαδή της ανθρωπίνης προσωπικότητας, και προβάλλεται το δαιμονικόν εγώ, έλεγε Φερυπίν κάποιος, νέος άνθρωπος. Το δαιμόνιο επέβαλε, είχε πάρει την θέση της προσωπικότητός του και σήκωνε το χέρι του ο άνθρωπος αυτός ο νέος και χτυπούσε με μπουνιές το πρόσωπό του. Πονούσε φυσικά αυτός και έλεγε «Σε παρακαλώ, άφησέ με, άφησέ με, σε παρακαλώ, άφησέ με». Διότι το δαιμόνιο κατέλαβε τη θέση του ανθρωπίνου εγώ, της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Και εδώ ο Κύριος επίτηδες ερωτά «Ποιο είναι το όνομά σου» για να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των δαιμόνων, το όνομά τους. Και εκείνος δεν απαντά το ανθρώπινο όνομά του, αυτός ο ταλέπορος, φτωχός, βασανισμένος άνθρωπος, αλλά τι λέει, «Λεγεών». Δεν είπε «με λένε έτσι, έτσι», αλλά λέει «με λένε λεγεών». Ποιος μίλησε; Είδατε σαφέστατα ότι στη θέση του ανθρωπίνου εγώ μπαίνουν οι δαίμονες. Εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το όλο θέμα. Εξάλλου, η αντικειμονικότης ξένων εγώ, άλλα εγώ, φαίνεται και από τον δαιμονισμό των χείρων που επνίγησαν εις την λίμνη, αλλά και η απελευθέρωση του ανθρώπου που ξαναβρήκε το εγώ του και από εκεί φαίνεται. Και το δε όνομα λεγεών, είπαμε, λέγεται, φανερώνει πλήθος δαιμόνων. Οι δαίμονες από φθόνο βασανίζουν τον άνθρωπο όπου αν εισέλθουν, αλλά και βρίσκουν καταφύγιο στο ανθρώπινο σώμα. Μη σας κάνει εντύπωση.
Ακούστε τι λέει ο Κύριος, είναι στον Ματθαίο στο 12ο κεφάλαιο. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανίδρων τόπων, ζητούν ανάπαυση, ζητάει ανάπαυση το πονηρό πνεύμα και ούχε βρίσκει, δεν βρίσκει. Τότε λέγει, εις τον οίκον μου επιστρέψω όθαν εξήλθω, θα γυρίσω πίσω στο παλιό μου το σπίτι, από εκεί που βγήκα. Δηλαδή ο άνθρωπος σε θεραπεύθει και τώρα ο διάβολος, ο δαίμον, ζητάει να επιστρέψει πίσω. Και ελθόν, και αφού έλθει, ευρίσκει σχολάζοντα και σε σαρωμένον και κεκοσμημένον. Βρίσκει το σπίτι του, τον άνθρωπο δηλαδή, να μην κάνει τίποτα. Αυτό σχολάζοντα είναι Κύριος, έχει κυρία σημασία, θα σας το πω. Και σκουπισμένο, σε σαρωμένον και κεκοσμημένον, στολισμένον. Άλλοι, τότε πορεύεται και παραλαμβάνει μεθ' αυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί. Και γύρεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Ξέρετε ποια είναι η περίπτωση? Όταν καθαριστείς από τον δαίμονα, τα δαιμόνια, πέφτεις στην αμέλεια, σχολάζεις, δεν κάνεις τίποτε, τότε θα ξαναγυρίσει το δαιμόνιο και θα είναι, όπως λέει ο Κύριος, τα έσχατα του ανθρώπου θα είναι χειρότερα από τα πρώτα. Εξάλλου εδέχθη ο διάβολος επιτίμιον από τον Θεόν, που του είπε τότε κατά την παράβοση των πρωτοπλάστων, επί το στήθι σου και την κοιλία πορεύσει και γίν φαγή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Θα σέρνεσαι, λέει, στο στήθος σου και στην κοιλιά σου και θα περπατάς πάνω στη γη και θα τρως γη, χώμα. Βέβαια, το φίδι εκατασκευής έτσι ήτο. Ήταν κτίσμα του Θεού το φίδι. Δεν έγινε κάτι άλλο όταν ο διάβολος μπήκε μέσα εις το φίδι, αλλά είναι μια ευκαιρία να τονιστεί τούτο, ότι ο διάβολος που χρησιμοποίησε τον όφιν, ότι εφ' εξής θα τρέφεται με τα πάθη των ανθρώπων στα οποία, στους οποίους ανθρώπος θα μπαίνει μέσα. Αυτό θα πει, θα φας όλες τις μέρες της ζωής σου, θα τρως χώμα. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ύλη, το χώμα των παθών των ανθρώπων που θα κατοικείς μέσα εις αυτούς. Και εκεί θα τρέφεσαι. Σημειώσατε δε, είναι περίεργο αυτό, ότι οι δαίμονες βρίσκουν ανάπαυση μέσα εις τον άνθρωπο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν φύγουν οι άνθρωποι από τον κόσμο αυτόν και γίνει η Ανάσταση των νεκρών και πάρουμε πίσω τα σώματά μας, τα ίδια θα είναι σώματα, αλλά καινούργια, με την έννοια άφθαρτα, δεν θα υφίστανται φθορά, δηλαδή δεν θα πεθαίνουν, συγγνώμη, δεν θα τρέφονται, και αθάνατα. Τότε οι δαίμονες που θα είναι εις την κόλαση μαζί με τους κολασμένους, θα μπαίνουν οι δαίμονες μέσα εις τα σώματα των δαιμονισμένων, των ανθρώπων αυτών, για να βρουν ανάπαυση από το πύρτο αιώνιον. Και καταλαβαίνετε τι θα πει να μπαίνουν και να βγαίνουν οι δαίμονες εις τα σώματα των κολασμένων ανθρώπων? Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Προσέξατε. Εδώ λέει ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν, μας λέει ο Ευαγγελιστής για αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο. Αυτό το εισήλθεν, πώς το εννοούμε? Όταν ο άνθρωπος μένει στο θέλημα του σατανά, δημιουργεί είσοδον εις αυτόν, τον σατανά. Και ο σατανάς τότε εισέρχεται και κατακτά. Ο διάβολος περιπολούσε την καρδία του Ιούδα. Μάλιστα όταν λέμε δαίμονας και διάβολος,
πρέπει να διακρίνουμε ότι ο δαίμον είναι ένας δαίμον. Ο διάβολος είναι ο αρχηγός, είναι ο Ιωσφόρος. Ο Ιωσφόρος είδε τον Ιησούν ποιος είναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούσε τον Κύριον σε κάθε του βήμα. Γι' αυτό και του επέφερε τους τρεις πειρασμούς, γιατί άκουσε κατά την βάπτιση ότι εσύ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Σημειώσατε όμως, δεν μπορούσε να αντιληφθεί βεβαίως τι ήταν αυτό το Υιός μου, είσαι εσύ, διότι και οι άνθρωποι, όπως κυρίως οι Ιουδαίοι, ελέγονται ότι είναι παιδιά του Θεού, Υιός Θεού. Αλλά όχι όμως ότι είναι με την έννοια του Τριαδικού Θεού, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι δυνατόν ποτέ να το ήξερε ο διάβολος? Αυτό το αποκαλύπτει ο Χριστός κατά τη διδασκαλία του. Αυτό ο διάβολος δεν το γνώρισε, αλλά με τη συνήθη έννοια Υιός του Θεού. Οπότε περιπολούσε τον Κύριο, διότι είδε ότι είναι πανίσχυρος, φοβερός, Άγιος, και ήθελε να τον ανατρέψει. Γι' αυτό του προκάλεσε αυτούς τους γνωστούς τρεις πειρασμούς. Τώρα ο διάβολος βλέπει και κάτι άλλο. Φυσικά βλέπει τον Κύριο πάντοτε, αλλά περιπολεί την καρδία του Ιούδα, του μαθητού. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άμεσα εις τον Κύριο, και βρίσκεται τον μαθητή. Πού τον βρήκε? Άνοιξε την πόρτα της ψυχής του ο Ιούδας. Πού? Ω, δυστυχώς, είδε ο διάβολος ότι ο Ιούδας είχε μία αγάπη εις τα χρήματα. Και όταν έδιναν συνεισφορές οι άνθρωποι δια το κοινό ταμείων, ο Ιούδας έπαιρνε κάποιο μέρος από αυτά τα χρήματα και τα έβαζε στην προσωπική του τσέπη. Πώς το δικαιολογούσε αυτό? Ξέρω εγώ πώς το δικαιολογούσε. Κάπου όμως άρχισε να μην πιστεύει και στον Ιησού Χριστόν, όταν επερίμενε ίσως να γίνει Μεσσίας με αισθητών τρόπων, δηλαδή βασιλιάς. Όταν είδε μάλιστα εκεί στην έρημο με τους Καπερναΐτας που ζήτησαν τον να κηρύξουν βασιλεία τον Κύριο, που χόρτασαν ψωμί, ο Κύριος είπε: «Με ζητούσατε γιατί χορτάσατε ψωμί». Ο Ιούδας άρχισε να απογοητεύεται. Μπα! Δηλαδή μπήκε το σπέρμα της απιστίας που του τοποθέτησε ωραιότατα ο διάβολος μέσα στη ψυχή του. Μας λέει δε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι μέχρι την ώρα εκείνη του μυστικού δείπνου ο διάβολος περιπολούσε την καρδία του Ιούδα. Όταν ο Κύριος του έδωσε το ψωμί στη σάλτσα του πιάτου και του λέει: «Εκείνο που έχεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα», τότε, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τότε ο διάβολος μπήκε στην καρδιά του. Μέχρι τότε περιπολούσε. Τώρα όμως μπαίνουμε στην καρδιά του Ιούδα. Είναι φοβερό πράγμα αν κανείς αυτά τα πράγματα τα δει κατά ένα ρεαλιστικό τρόπο. Είναι φοβερό. Και λέει ο Ευαγγελιστής: «Τότε εισήλθε εις εκείνον ο Σατανάς». Είναι στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Ώστε με την τήρηση του δαιμονικού θελήματος κατακτάται και δαιμονίζεται ο άνθρωπος. Και δαιμονισμός δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνο το ικτρόν θέαμα που μπορούσε να βλέπει κανείς φερειπίν εις το σημερινόν δαιμονιζόμενο της περικοπής που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Έτσι μένει ο άνθρωπος στο θέλημα του Θεού και τότε στο θέλημα του διαβόλου, και τότε οι άνθρωποι είναι, όπως λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, εζωγρυμένοι υπ' αυτού. Εζωγρυμένοι θα πει ψαρεμένοι εις το εκείνου θέλημα. Ψαρεύονται οι άνθρωποι εις το θέλημα του Σατανά. Αξιοσπούδαστο είναι αυτό που είπε ο Σατανάς εις τον Κύριον. Πολύ αξιοσπούδαστο. Και θα παρακαλέσω να το προσέξουμε.
που είπε «Τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού, του Υψίστου». Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσά μας, μεταξύ εμού και σου. Ήκουσαν οι δαίμονες, όπως σας είπα προηγουμένως στην βάπτιση, ότι ούτως εσύν ο Υιός μου αγαπητός, και είδαν την αγιότητα του Ιησού και την αναγνώριση του Θεού. Χωρίς να γνωρίζουν, βεβαίως, οι δαίμονες θα το γνωρίζαν αυτό, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος φανερώνεται, αγαπητοί μου, από τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν, που λέει «Σου εφανέρωσα το όνομα». Λέει ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Και οι δαίμονες πιστεύουν. Και όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Ξέρουν οι δαίμονες ότι θα πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό σε άλλη περίπτωση λέγουν οι δαίμονες «Μη μας στείλεις εις την κόλαση, αλλά πες να μπούμε μέσα εις τους χείρους». Δηλαδή να παραμείνουμε ακόμη επάνω εις τη γη. Σε άλλη περίπτωση «Ήλθες», λέγει, «πρώτου καιρού μας να μας βασανίσεις», είπαν εις τον Ιησού Χριστόν. Όλα αυτά τι σημαίνουν, αγαπητοί μου? Ότι πράγματι οι δαίμονες, ό,τι γράφει στο Λόγο του Θεού, πιστεύουν και φρύσουν. Λέγει, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφόθεος, εις το δεύτερο κεφάλαιό του. Έτσι λοιπόν, ορθά είπαν οι δαίμονες, ότι ποια μπορεί να είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον Σατανά και στον Χριστό. Τι εμή και εσύ, τι κοινό γνώρισμα μπορεί να υπάρχει? Ασφαλώς κανένα. Και αυτό είναι μία ομολογία των ιδίων των δαιμόνων. Εν τούτης, εδώ θέλω να προσέξετε, εν τούτης στους ανθρώπους εμπνέουν ότι μπορεί να υπάρχει σχέσεις ανάμεσα στον Χριστό και στον Σατανά. Πώς εμπνέουν, θα μου πείτε, θα το δείτε. Και είναι η μέθοδος του συμβιβασμού, η μέθοδος της νοθείας. Αλλά τη μέθοδο αυτή την απορρίπτει ο Χριστός. Την καλλιεργεί ο διάβολος στους ανθρώπους. Τι σχέση αλήθεια μπορεί να έχει, να υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στην μαγεία που είναι η λατρεία του Σατανά? Εδώ τώρα θα σας απαριθμώ περιπτώσεις. Τι σχέση μπορεί να υπάρχει? Εν τούτης. Ξέρετε πόσες φορές στην μαγεία χρησιμοποιούνται χριστιανικά σύμβολα, χριστιανικά λόγια του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας? Μα τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό, στον χριστιανισμό, στο Ευαγγέλιο και το διάβολο, τη μαγεία? Και όμως, εντούτοις οι χριστιανοί μας καταφεύγουν στη μαγεία. Τι κάνουν? Ανακατώνουν τη μαγεία με πράγματα, όπως σας είπα, και λόγια της Εκκλησίας. Να εδώ η νοθεία. Παίρνουν το ζέον, για να πω μερικά έτσι δειγματοληπτικά. Παίρνουν το ζέον. Το ζέον είναι ένα κανατάκι που έχουμε μέσα βραστό νερό. Είναι σκέτο νερό, δεν είναι τίποτε άλλο. Την ώρα που θα είμαστε στο τέλος, παίρνει ο ιερεύς αυτό το κανατάκι και ρίχνει το ζέον, το βραστό νερό, μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει την Πεντηκοστή, το Πνεύμα του Άγιον κλπ. Κλπ. Ό,τι σημαίνει. Μετά το παίρνει το παιδί, ο νεοκόρος ή η γυναίκα που υπηρετεί μέσα στο ιερό. Δεν το βάλε όλο ο ιερεύς, για πολλούς λόγους δεν το βάλε όλο. Έχει μείνει λίγο. Αυτό ο πονηρός αυτός άνθρωπος θα το πάρει, γιατί το ζήτησαν κάποιες γυναίκες να το χρησιμοποιήσουν, ξέρετε τι, να το χρησιμοποιήσουν για μαγικούς σκοπούς. Θα μου πείτε, ναι, θα σας πω, έτσι γίνεται. Εδώ, γι' αυτό πρέπει οι ιερείς όλα αυτά να τα κλειδώνουν σε ντουλαπάκι. Παίρνει πάλι ο νεοκόρος
παίρνει το Άγιο Μύρον, το δίνει στην κυρία αυτή που το ζήτησε, βέβαια επί αμοιβή, να το βάλει στα χείλη της, το Άγιο Μύρο, ακούτε, να το βάλει στα χείλη της, να φιλήσει τον άνδρα της για να την αγαπάει. Βλέπετε λοιπόν εδώ, ανακατεύομαι, αυτό που ανήκει στον Χριστόν, το Άγιο Μύρον, είναι η υλική βάση του Αγίου Πνεύματος. Και το νοθεύομαι με μαγική πράξη. Ακόμη, βάζουν, και τι δεν βάζουν, πάλι είναι ο κόρη. Βάζουν κάτω από την Αγία Τράπεζα και τι δεν βάζουν. Αγαπητοί μου, εγώ προσωπικά, κάποτε, επειδή βλέπετε βγαίνει ένα καλώδιο από το μικρόφωνο της Αγίας Τραπέζης και βγαίνει απ' έξω για να πάει στο μεγάφωνο, κάποτε σε ένα ναό, ας μη πω, σιλάιζα. Το καλώδιο αυτό, πως του παρέσερα λιγάκι, έβγαλε ένα πακετάκι από κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το ανοίγω, τι ήτανε, μία ξερή νυκτερίδα. Λέω στην νεοκόρισα, έλα εδώ, μη μου το αρνηθείς, διότι είχα κάποιες αποδείξεις ότι αυτή το έβαλε, δεν το αρνήθηκε. Τώρα, έπρεπε αυτή η νυκτερίδα, ακούστε, ακούστε, έπρεπε να λειτουργηθεί, άκουσαν, άκουσαν, για να πιάνουν εκείνα που επιθυμούσε αυτή η γυναίκα. Ακούτε, με είναι φοβερό πράγμα. Μια φορά στον Άγιο Στυλιανό, έφερε μία κυρία, έρνα μία εικόνα. Μου λέει, σας παρακαλώ να τη βάλετε στο ιερό. Καλά, λέω, εξομολογούσα μέσα στον Άγιο Αντώνιο, στον Άγιο Στυλιανό, συγγνώμη, δεν είχε ακόμη κύριο το χώρισμα του κυρίως ναού και της λιτής απ' έξω, ήταν μονοκόμματο. Ήταν χειμώνας και άλλαβε και η σόμπα. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, αφήστε λέω στο αναλόγιο την εικόνα, θα την τοποθετήσω εγώ. Όταν τελείωσα, πάω να πιάσω την εικόνα, από πίσω είχε κολλημένο κάτι. Η εικόνα. Τι είχε? Πάλι μία νυκτερίδα στην εικόνα, ώστε να λειτουργηθεί τροποντινά η νυκτερίδα που ήταν βεβαίως για μαγικούς σκοπούς. Όπως ήταν η εικόνα, την έριξα μέσα στη σόμπα και κάηκε. Ακούτε παρακαλώ, αυτά τα λέγουν οι πατέρες κακοτεχνίες που μετέρχονται οι άνθρωποι, ο διάβολος εμπνέει και ανακατεύει τα θρησκευτικά πράγματα, σύμβολα, εικόνες, ό,τι, μαζί με, με τις κακοτεχνίες. Και είναι φοβερό πράγμα. Το ίδιο πράγμα όταν πάμε στον πνευματισμό. Ναι, τι είναι ο πνευματισμός, ποιος μιλάει εκεί? Ο διάβολος μιλάει, δεν υπάρχει αντίρρησης. Συνιστούν οι πνευματιστές ευχέλαια, λειτουργίες, παρακλήσεις. Αυτός στο Γάζαρο, ο διαβόητος στο Γάζαρο, ξέρετε τι λέει? Θα κάνει 40 λειτουργίες. Εσύ το λες αυτό, να κάνουμε 40 λειτουργίες. Εσύ, δηλαδή ο διάβολος σου υπαγορεύει να κάνουμε 40 λειτουργίες ή τόσες παρακλήσεις, 40 παρακλήσεις. Ναι, αγαπητοί μου, είναι η μέθοδος του διαβόλου, η μέθοδος, όπως σας είπα, της νοθείας. Στη βάπτιση, όταν βαπτίζουμε ένα παιδάκι ή μεγάλον άνθρωπο, δίνουμε ένα σταυρό, φοράει σταυρό. Ο λιγόμενος αυτός βαπτισματικός σταυρός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η ζωή του πιστού θα είναι εφεξής, θα είναι σταυρική, θα είναι ασκητική. Εν τούτης, πλάι στο σταυρό που θα βάλουμε στο παιδί μας που το βαφτίσαμε, βάζουμε και το ζώδιο. Ποιο μήνα γεννήθηκε, θα βάλουμε και το ζώδιο, θα βάλουμε και την μπλε χάντρα, ακούτε, για να μην πιάνει μάτι, και ούτω καθεξής. Τι κάνουμε εδώ? Μίγουμε τα άμυκτα. Ανακατεύουμε εκείνα τα οποία δεν πρέπει να ανακατεύονται. Στα αυτοκίνητά μας. Κρεμάμε το τίμιο σταυρό, βάζουμε δίπλα και ένα πεταλάκι. Βάζουμε και ένα σκόρδο. Βάζουμε και μία μπλε χάντρα. Τι είναι αυτό? Η μίξη πραγμάτων που δεν επιτρέπεται ποτέ να μιγούν. Αγαπητοί μου, τι να σας πω? Ό,τι να σας πω είναι πραγματικά λίγο. Αλλά και στην ψυχαγωγία το ίδιο πράγμα γίνεται.
πανολεθρία στην ψυχαγωγία. Δεν μας είπε ο Χριστός να μην ψυχαγωγηθούμε, να μην κάνουμε τον περίπατό μας. Τι είπε στους μαθητάς, ξέρετε, ελάτε λίγο να ξεκουραστείτε. Και πήγανε στην έρημο, παρά τη λίμνη, και εκεί στη λίμνη κάθισαν. Άλλο τώρα τους πήραν είδηση ο κόσμος και έτρεξε και έγινε το θαύμα του χορτασμού των πεντακυσκυλίων. Αλλά τι τους είπε, ελάτε λίγο να ξεκουραστείτε. Γιατί κουράστηκαν, κουράστηκαν πάρα πολύ. Δεν είχαν λίγη καιρό να φάνε ψωμί, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Και τώρα, τι γίνεται σε αυτή την ψυχαγωγία, μόνο ο Θεός το ξέρει. Τι πορνείες, τι τούτα, τι εκείνα. Και τέλος, να μην σας ταλαιπωρώ, όλα τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας από την εποχή πριν γνωρίσουμε σαν λαός τον Χριστόν, και αυτά τώρα συνεχίζουμε να τα αναβιώνουμε. Τι κλείδωνες χρησιμοποιούμε, τι πύρο στη φωτιά. Μάλιστα στο γενέσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου, τι και τι δεν γίνεται. Και όλα αυτά αναβιώνουν τα έθιμα που είναι ιδωλολατρικά και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τούτο γυρεύει ο διάβολος, να συνυπάρχει με τον Χριστό για να κάνει καλά τη δουλειά του. Αγαπητοί, ναι, ο διάβολος μετέρχεται την μέθοδο της συνυπάρξεως. Ναι, δημιουργεί διάλογο με τους ανθρώπους, τους πείθει να συνυπάρχει και την κατάλληλη στιγμή προκαλεί την ανατροπή τους. Δεν πάει ο διάβολος να είναι πονηρός και ποτέ δεν είναι δυνατόν να είναι κάτι διαφορετικό. Τι, αφού δεν μετανοεί, είναι δυνατόν, πάντα θα μετέρχεται την πονηρία του. Μετάνοια δεν υπάρχει στο διάβολο, είναι γνωστό. Ο χριστιανός καλείται να είναι συνετός και ευφυής, αφού ο Χριστός ήλεγξε τους μαθητάς του λέγοντάς τους «Ακμήν και εμείς ασυνετήσετε» και εσείς είσαστε ασύνετοι. Ο χριστιανός οφείλει να είναι συνετός, να έχει μυαλό, να έχει νου Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να ανακαλύπτει και τις πιο κρυφές και πονηρές μεθοδίες του σατανά. Ο κόσμος όλος, μην το ξεχνούμε, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται και είναι παραδομένος εις τον Θεόν του αιώνος τούτου, που είναι ο διάβολος. Μη λοιπόν αναμειγνύομαι, αγαπητοί μου, τα του Χριστού και μετά του σατανά. Είναι πράγματα άμικτα. Δεν ανακατεύονται. Το ομολογεί ο σατανάς. Τι εμεί και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού του Υψίστου, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα, έτσι λέει ο διάβολος. Και ο Παύλος θα υπογραμμίσει, τι δε κοινωνία φωτί προς σκότος, τι κοινωνία υπάρχει ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως, τι δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, τι συμφώνησης υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στον διάβολο. Ουδήναστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμονίων. Δεν μπορείτε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου να κοινωνείτε και το ποτήριο των δαιμόνων. Ουδήναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπάζεις δαιμονίων. Και ποια είναι η τράπεζα των δαιμονίων? Το πνευματιστικό τραπεζάκι. Το ξέρετε. Που το επικαλούνται. Πες μας, λέει, χτύπα το πόδι σου, λέει στο τραπεζάκι. Πες μας, θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Αν θα βρέξει, δύο φορές χτύπα. Αν δεν βρέξει, μια φορά χτύπα. Τα ξέρουν αυτά πολύ καλά, κυρίως οι γυναίκες. Ουδήναστε λοιπόν τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Και λέει και κλείνει, ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δεν θέλω να γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, κοινωνοί μέτοχοι των δαιμονίων. Να ξεχωρίσουμε τι ανήκει στον διάβολο και τι ανήκει στον Χριστό. Και αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε και να το εφαρμόζουμε. Αμήν.